Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμενοι είναι δύο ομάδες του τρίτου ομίλου της Β' Αθήνας. Ο Υποκράτης Περιστερίου και η Αθλητική Ένωση Περιστερίου. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Υποκράτη, τον Βασίλη Βόγλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον τεχνικό της Ένωσης, τον Γιάννη Σκαρπέλη. Γιάννη, καλησπέρα. Λοιπόν, η διακοπή του πρωταθλήματος στην 7η αγωνιστική, Βασίλη, να ξεκινήσω με σένα, σας βρήκε στην κορυφή του ομίλου, αίτητη. Εάν κάποιος, Βασίλη, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, σου έλεγε ότι θα διεξαχθούν 7 παιχνίδια και θα είσαι, αν και νεοφώτισος, στην κορυφή της βαθμολογίας και να μην ξέρεις τι σημαίνει ήττα. Θα τον πίστευες? Αν το περιμέναμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι... Τι θα του έλεγες μάλλον? Η αλήθεια είναι ότι για τον έξω κόσμο είμαστε η έκπληξη του αθλήματος, αλλά για εμάς που είμαστε μέσα στην ομάδα του Υποκράτη δεν είναι η έκπληξη τόσο πολύ του αθλήματος, γιατί θεωρώ ότι έχουμε βάλει τις βάσεις από πέρσι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο που είχαμε στη Γ' Αθήνας. Βλέπουμε ότι και η Πέρα Κλουμ πρωταγωνιστή και η Κεσαριανή πρωταγωνιστή είχαμε ένα δύσκολο όμιλο και νομίζω ότι είχαν μπει ήδη οι βάσεις από εκεί, ώστε να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί για φέτος όπως και είμαστε. Γιάννη, η Αθλητική Ένωση Περιστερίου στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχετε μία νίκη και μία ισοπαλία. Τι πήγε στραβά, Γιάννη, στα 7 αυτά παιχνίδια, μάλλον στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια? Λίγαν τη βαθμολογία, λέει την αλήθεια, έχουμε ψέματα. Τι πήγε στραβά? Πολλές απουσίες που έχουμε, μας έχουν στοιχήσει αρκετά, γιατί έχουμε απουσίες παιχτών που είναι από τα βασικά στελέχη, ενώ είχαμε ένα καλό ξεκίνημα και στο κύπελο και καλή παρουσία και στο κύπελο που είχαμε με μεγαλύτερης κατηγορίας ομάδα. Δεν είναι ότι μας έλειπε κάτι, κάναμε πολλά, το βασικό είναι ότι είχαμε πολλά ατομικά λάθη σε 7 αγωνιστικές που είχαμε και μας τύχησε περισσότερο αυτό. Είχαμε το εύκολο γκολ, ενώ δεν ήμασταν μη ανταγωνιστικοί, ήμασταν ανταγωνιστικοί, ίσως κάποια παιχνίδια έπρεπε να πάρουν κάτι παραπάνω, αλλά πιστεύω μέχρι στιγμής η βαθμολογία λέει την αλήθεια. Είμαστε κάτω γιατί έχουμε αρκετά ατομικά λάθη. Βασίλη, στα πρώτα παιχνίδια που δεν σας θεωρούσαν ως νεοφώτιση στη Β' κατηγορία, δεν σας υπολόγιζαν. Υπήρχε μια αντιμετώπιση ότι θα είστε εύκολος αντίπαλος, παίζουμε με τον Υποκράτη που φέτος ανέβηκε στη Β' κατηγορία, άρα θα το πάρουμε το παιχνίδι, θα το κερδίσουμε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί... Εισέπραξες κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, όχι. Εγώ είχα δηλώσει έτσι κι αλλιώς πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα ότι όποιος μας υποτιμήσει θα το πληρώσει. Νομίζω ότι και αυτό έχει γίνει. Όποιος μας έχει υποτιμήσει, αν το έχει κάνει, έχει φανεί ότι έχει κάνει λάθος. Νομίζω ότι εμείς πάμε με βήματα σταθερά. Δεν έχουμε σηκώσει ούτε τον Αμαλένο ούτε τίποτα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Επίσης θεωρώ ότι η διακοπή δεν θα μας φέρει... Θα είναι καλό για μας η διακοπή. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και είναι και λογικό γιατί τα παιδιά είχαν και την αποχή με τον κορονοϊό, τώρα ξανά δεύτερη αποχή με τον κορονοϊό. Είχαμε και εμείς πολλούς τραυματισμούς όπως είπα και νομίζω ότι τώρα ότι θα τους βοηθήσει τους παίχτες σε αυτό το κομμάτι ώστε να επανέλθουν και να είμαστε ακόμα καλύτεροι όταν θα ξεκινήσουμε. Γιάννη, υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία σε κάποια παιχνίδια? Εντάξει, εμείς δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ομάδα μας. Κάθε παιχνίδι να το δούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε. Και εφόσον είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι όπως είπε και ο Βασίλης, και εμάς θα μας βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελες να μου αναφέρεις ποιοι είναι οι τραυματίες, Γιάννη? Τραυματίες. Ήταν ο Βαζεπίδης σπασμένο χέρι. Μούρτζης έπαθε χιαστό. Ο Αγγελόπουλος, ο τερματοφύλακας που δεν έπαιξε ένα παιχνίδι, είχε πρόβλημα με τον ώμο του. Ποιοι άλλοι ήταν, κάτσε να τους πάρουμε. Ο Κόνσα σταμάτησε λόγω δουλειάς. Ο άλλος ένας παίχτης, ο Ματζιώρος, ήταν φαντάρος. Ο Ματζιώρης έλειπε επίσης.
Διότι έχουμε κι άλλους. Τη μεταγραφική περίοδο είχατε κάνει κάποιες μεταγραφές. Κάποιες μεταγραφές εκεί που θέλαμε, στα σημεία που θέλαμε. Δεν πήγαμε να πάρουμε πολλούς παίχτες. Δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει όλη τη σεζόν. Οι τραυματισμοί, όσο πέραν και καιρός, ήταν και περισσότεροι και δεν ήταν το. Το θέμα δεν ήταν ότι είχαμε μυϊκούς τραυματισμούς λόγω του τέτοιου, ήταν ατυχές γεγονότα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τραυματισμοί που είχαμε ήταν είτε από σπάσιμο χεριού, είτε είχαμε πρόβλημα με τα πλευρά, αν υπήρχε σπάσιμο ράγισμα στα πλευρά. Είχαμε τέτοιους τραυματισμούς, πιο πολύ ατυχίας. Γιάννη, με το ρόστερ, με το υπάρχον ρόστερ, πιστεύεις ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος η Αθλητική Ένωση Περιστερίου θα καταφέρει να παραμείνει στη Β' κατηγορία? Πιστεύω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα να παραμείνουμε στην κατηγορία. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί και άμα συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε στην πρώτη αγωνιστική και στη δεύτερη, που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα και με παιχνίδια που μέχρι και με το κύπελλο που παίξαμε, ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί και ήμασταν αρκετά καλοί, θα πω. Και πιστεύω, επειδή όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή, πιστεύω στον όμιλό μας, είναι όλες κοντά, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά, πιστεύω ότι θα παραμείνουμε στην κατηγορία και θα πάμε και αρκετά καλύτερα. Γιατί έχουμε και την ποιότητα των παιχτών και πιστεύω ότι δουλεύουμε αρκετά εδώ ως ομάδα. Και πιστεύω όλες οι ομάδες εδώ, σίγουρα του ηφαίστου που ξέρω και βλέπω και τη δουλειά που γίνεται από εμάς. Βασίλη, ο όμιλος στον οποίο μετέχετε είναι ένας όμιλος με πολλές ομάδες του Περιστερίου, του Χαϊδαρίου, του Εγάλεο, άρα έχει πολλά γειτονικά, τοπικά και γειτονικά ντέρμπι. Δύσκολος όμιλος, έτσι, Βασίλη? Είναι αρκετά δύσκολος όμιλος, το είχαμε πει ξαναπεί. Νομίζω ότι το δείχνουν τα αποτελέσματα, ότι είναι πολλά παράξενα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι οι 10 ομάδες τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ποια εικόνα σχημάτισε στις 7 αγωνιστικές? Στη δεύτερη θέση είναι ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης και μετά είναι η Αθηναίδα. Ποιες ομάδες, βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Εννοούμε τώρα με την εικόνα που έχει σχηματίσει στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο? Εντάξει, εγώ καταρχήν μιλάμε για το να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, μιλάμε για ένα καινούριο πρωτάθλημα. Σωστά. Όχι, μιλάμε για την εικόνα των 7 αγωνιστικών. Καταρχήν θεωρώ ότι στο τακτικό κομμάτι κάποιες ομάδες που αντιμετώπισε η ομάδα μου ήταν πολύ καλές. Και η Άμυλα ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο Ατρόμητος Χαλανδρίου που είναι πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά, είναι στη μέση της βαθμολογίας, νομίζω ότι έχει να δείξει πάρα πολλά. Είναι μια νεανική ομάδα. Είναι μια νεανική ομάδα. Στηρίζεται αποκλειστικά σε. Ναι, ναι, τους αντιμετωπίσαμε και πέρσι και φέτος που παίξαμε και παίξαμε και στο κύπελο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα δουλεμένη. Και εδώ οι ομάδες του Περιστερίου είναι πάρα πολύ καλές. Η Ένωση νομίζω ότι, όπως είπε ο Γιάννης, δεν έχει κανένα πρόβλημα στην κατηγορία. Ο Ηρακλής, εντάξει, είναι μια παραδοσιακή δύναμη και νομίζω ότι και ο Αντρέας κάνει πολύ καλή δουλειά, ο Νάστος. Οι άλλες ομάδες νομίζω ότι θα είναι η Ατρόμητος Μεταμόρφωσης που θα πρωταγωνιστήσει σίγουρα. Η Αθηναίδα με καινούργιο προπονητή τώρα θα δούμε και εμείς πώς θα πάνε. Αυτά, αυτές οι ομάδες. Γιάννη, τη δική σου άποψη για τον όμιλο. Όπως είπαμε, είναι ένας όμιλος με πολλά γειτονικά και τοπικά ντέρμπι. Όλες οι ομάδες πιστεύω είμαστε κοντά πάνω κάτω. Λίγες διαφέρουν περισσότερο, είναι πιο δυναμικές, πιο καλές. Άλλες έχουν θετικά στοιχεία αλλού. Εγώ πιστεύω με τις ομάδες που έχω παίξει. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που έχεις αντιμετωπίσει από τις? Την Αθηναίδα, ήταν πολύ καλή Αθηναίδα. Βέβαια, μας βρήκε σε ένα κομμάτι που ήμασταν πολύ κουρασμένοι εμείς, γιατί είχαμε παίξει με τον Άταλο κύπελο. Πολύ καλή ομάδα βέβαια, και πλάνο στο παιχνίδι της και ποιοτικούς παίχτες είχε και πιστεύω έχει όλα τα φόντα για να πάει προς τα πάνω. Το ίδιο και ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, το ίδιο, πολύ καλή ομάδα. Τώρα, οι περιστεριώτικες ομάδες που ξέρω σίγουρα είναι καλές, τις έχω δει, πέρα ότι έχουν παίξει μόλις φιλικά που δεν έχουν καμία σχέση. Ο Ατρόμητος Χαλανδρίου έχει πολύ ωραίο πλάνο, προσπαθεί να παίξει. Υπάρχουν Κορονίδα. Ομάδες, Κορονίδα. Εντάξει, δεν τις έχω παίξει όλες τις ομάδες. Τις έχω δει, να πούμε την αλήθεια. Έχω δει το περισσότερο κομμάτι των ομάδων. Αλλά εγώ θα μιλήσω περισσότερο με αυτές που έχω παίξει. Δηλαδή, ο Θρίαμβος το ίδιο. Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Ναι, ναι, έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Εντάξει, έχουμε παίξει με ομάδες και όλα σε μέσα που είναι λίγο πιο πάνω. Που είναι ψηλά στη βαθμολογία. Δηλαδή, είχες δύσκολο πρόγραμμα? Δεν υπάρχει δύσκολο εύκολο πρόγραμμα. Απλά μέχρι στιγμής είχαμε παίξει με ομάδες που είναι πολύ ανταγωνιστικές. Ίσως πάνε για το κάτι παραπάνω γιατί έχουν όλα τα φόντα για να κάνουν πρωταθλητισμό.
Δεν έχω παίξει με τον Βασίλη που είναι πρώτος. Δεν έχω παίξει με την Άμυλα που, έχω, που είναι μοιρασμένη πιστεύω οι ομάδες. Σίγουρα πιστεύω ότι όλες οι ομάδες είναι κοντά από το πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Εντάξει, κάποιες ομάδες τις έχω δει, αλλά οι περισσότερες ομάδες είναι πολύ κοντά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει παιχνίδι που να μην ματώσει για να πάρει ένα βαθμό. Όχι τρεις, ένα. Βασίλη, παρακολούθησες καθόλου την Αθλητική Ένωση Περιστερίου? Βεβαίως την έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, το πλάνο του Γιάννη είναι πάρα πολύ καλό. Κάνει σωστή δουλειά. Είναι στο στυλ του Ατρόμητου του Χαλανδρίου και της Κορονίδας που του αρέσει να παίζει από πίσω, να δημιουργήσει καταστάσεις, να βγάλει την μπάλα σωστά στο επιθετικό τρίτο. Γι' αυτό και σου είπα ότι δεν νομίζω να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι το δυσκολότερο παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε είναι αυτό για μας. Γιάννη, εσύ έχεις παρακολουθήσει τον Ιπποκράτη, γιατί δεν, τον έχεις, δεν έχετε παίξει αντίπαλοι. Και τον Βασίλη τον ξέρω και τον έχω παρακολουθήσει και πέρσι. Ο Βασίλης δουλεύει πολύ σωστά σε όλους τους τομείς. Έχει πολύ σωστή σκέψη στο τακτικό κομμάτι. Το ίδιο βοηθάει και τους παίχτες του και έχει και σωστή διαχείριση. Και ο τρόπος παιχνιδιού που παίζει, που προσπαθεί να βάλει την μπάλα κάτω, να βγάλει κάποιες υπεραριθμίες, κάποια στιγμή να κερδίσει τον αντίπαλο. Και πιστεύω ότι είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, θα είμαστε, και οι δυο μαζί μας φαίνεται. Θα είμαστε καλά διαβασμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της διακοπής που έχουμε, έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα στα παιδιά, στους παίκτες? Σίγουρα έχω δώσει και εγώ το πρόγραμμά μου, όπως νομίζω ότι όλες οι ομάδες το έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα τώρα είναι στη θέληση του κάθε ποδοσφαιριστή, γιατί οπωσδήποτε είναι ένας τέχνες. Αλλά αυτό που τους τονίζω είναι ότι κάποια παιδιά που δεν δουλεύουν τουλάχιστον λόγω της πανδημίας, να μην κάθονται σπίτι για να βαριούνται, να πηγαίνουν να αθληθούν, να κάνουν το πρόγραμμα που τους έχουμε δώσει για να εμφανιστούμε το ίδιο ανταγωνιστική και στην επανέναρξη. Γιατί ειδικά τώρα που όλοι βλέπουν ότι η ομάδα πρωταγωνιστή είναι πρώτη, είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας να δουλέψουμε τώρα και τις αδυναμίες μας ατομικά και να βγάλουμε στο γήπεδο, να επανέλθουμε τα πράγματα που θέλουμε. Εκτιμάς πότε θα γίνει η επανέναρξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων? Αυτό δεν το γνωρίζει το Πρωθυπουργός. Τώρα, εγώ ευελπιστώ να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί δεν είναι καλό ούτε για μας, ούτε για τα παιδιά να κάθονται τώρα σπίτια τους. Και από τη στιγμή που δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη των προπονήσεων, ναι, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται η ομάδα για να είναι έτοιμη για να ξεκινήσει? Κοίταξε, την αγωνιστική δραστηριότητα. Βάσει του προγράμματος που τους έχουμε δώσει κι εμείς, είναι ανάλογα στον κάθε παίχτη τι έχει κάνει. Δηλαδή, αν έχει δουλέψει στο πρόγραμμα που του έχουμε δώσει, πιστεύω ότι και εγώ σε δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, μία μίνι προετοιμασία να τους κάνουμε για να παρουσιάσουν έτοιμοι για το καινούριο. Γιάννη, εσύ και εσύ έδωσες αυτή την πλευρά σου. Εμείς κάνουμε κρυφές προπονήσεις. Έχουμε δικό μας γήπεδο. Όλοι έχουμε δώσει ένα πρόγραμμα να κάνουν τα παιδιά. Εντάξει, κατά πόσο είναι εύκολο να το κάνουν και κατά πόσο το κάνουν, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι ειλικρινή με τον εαυτό τους. Αυτοί που το γουστάρουν θα το κάνουν. Αυτοί που θέλουν να παίξουν, γιατί δεν θα το κάνουν απλά έτσι για να το κάνουν, το κάνουν για να είναι έτοιμοι όταν θα χρειαστεί. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προπονήσεις που θα έρθουν όταν θα ξεκινήσει, όταν θα γίνει το άνοιγμα. Εσύ έχεις κάποια εκτίμηση για το πότε θα γίνει το άνοιγμα, Γιάννη? Άμα είχα εκτίμηση, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν και δεν θέλω να πω περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Πιστεύω πάντως ότι θα έχουμε σίγουρα ένα διάστημα τώρα όταν θα ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι θα μας αφήσουν να μην κάνουμε ούτε καν φιλικά. Θα κάνουμε μόνο προπονήσεις για 2-3 εβδομάδες. Πάντως, Γιάννη, θα είναι δύσκολο. Ένας εραστέχνης ποδοσφαιριστής θα έχει κάνει 2 προετοιμασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι? Είναι τρομερό πρόβλημα για τα παιδιά που φαντάσου ότι τα περισσότερα παιδιά τώρα δουλεύουν, έχουν την πρωινή δουλειά, τις προπονήσεις. Είναι δύσκολο να επανέλθει ο οργανισμός τους. Μπορεί κάποια παιδιά να ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί, 5-4. Είναι δύσκολο να επανέλθουν σε δεύτερο κομμάτι. Γιατί πάλι σαν ένα μικρό κομμάτι προετοιμασίας πιστεύω ότι θα γίνει. Που θα μπορέσουν. Εφόσον έχουν κάνει βέβαια όλο αυτό το κομμάτι που λέμε, που έχουμε δώσει το πρόγραμμα. Γιατί ναι, μεν το έχουμε δώσει. Αυτό θα το δείξει βέβαια οι πρώτες προπονήσεις που θα γίνουν. Βασίλη, πώς περνάς τώρα το χρόνο σου με την καραντίνα που δεν έρχεσαι στο γήπεδο που ερχόσουν κάθε μέρα για την προπόνηση? Πώς νιώθεις, πώς περνάς το χρόνο σου? Κοίταξε, τώρα είναι δύσκολο,
πολύ για μας, γιατί αυτό εμείς κάνουμε. Προπονητές είμαστε. Τώρα προσπαθούμε να διαβάσουμε κανένα βιβλίο, να έρθουμε λίγο πιο κοντά με τις οικογένειές μας, όπως δεν το κάνουμε όταν υπάρχουν προπονήσεις και αυτά που είναι και η δική μας με τις δουλειές σου κτλ. Έχεις κάποιο πρότυπο προπονητή, παρακολουθείς κάποιον προπονητή, σου αρέσει κάποιος προπονητής? Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Γιώργος Οδόνης. Μου άρεσε πάρα πολύ το πλάνο που ήταν στο Παναθηναϊκό πέρσι. Φέτος παρακολουθώ λίγο πιο πολύ το Μάρτινς και μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα που πήγε να περάσει ο Γιώργος Οδόνης στον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ αξιόλογο, αλλά δεν τον αφήσανε να το ολοκληρώσει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρότυπο για κάθε προπονητή νέο που θέλει να έχει διάρκεια στο ποδόσφαιρο. Εσύ Γιάννη, τη δική σου πλευρά, αν έχεις κάποιο πρότυπο, αν παρακολουθείς. Εγώ παρακολουθώ πολύ, βλέπω κάποια ενδιαφέροντα πράγματα από αρκετούς προπονητές, προσπαθώ να δω τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, τι μπορεί να αντλείς δηλαδή πληροφορίες από όλους. Από παντού, από όλους. Όλοι πιστεύω έχουν κάτι να δώσουν. Κάτι να δώσουν, κάτι θα πάρει από ένα, κάτι από τον άλλον. Βέβαια πάντα υπάρχει ένας που είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία σου, πιο κοντά σε πράγματα τα οποία δουλεύει στο γήπεδο. Αλλά προσπαθώ να πάρω από όλους κάτι. Είτε όλο αυτό το διάστημα που καθόμαστε, πέρα από βλέπουμε, ευτυχώς υπάρχει τώρα το ποδόσφαιρο και το βλέπουμε, το επαγγελματικό. Άρα περνάς το χρόνο σου έτσι, Γιάννη, έτσι. Βλέπουμε μπάλα, διαβάζουμε. Δεν νιώθεις λίγο άβολα, δηλαδή? Πολύ άβολα. Έχουμε, φανταστείς, όλη μέρα μας στο γήπεδο. Από το μεσημέρι, από τις 3 ώρα μέχρι τις 11 το βράδυ, μπορεί να λέω και νωρίς το βράδυ. Μέχρι τις 12 ήμασταν όλη μέρα στο γήπεδο. Έτσι είχαμε μάθει, έτσι έχουμε μάθει όλα τα χρόνια να είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο, να κινούμαστε μέσα από αυτό. Και τώρα είσαι περισσότερο πιο κοντά στην οικογένεια. Είμαι πιο κοντά στην οικογένεια, αλλά δεν φεύγει το ποδόσφαιρο ποτέ από το μυαλό σου. Πάντα προσπαθείς να εξελιχθείς, να γίνεις καλύτερος. Μέχρι και όταν κοιμάσαι, βλέπεις. Όνειρα. Δεν βλέπεις όνειρα, βλέπεις πράγματα που θες να κάνεις, που μπορεί να το βλέπουμε τώρα ότι έχω δει κάτι και μ' αρέσει και να μην μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το κακό αυτή τη στιγμή με αυτό που μας έχουν κάνει. Βασίλη, να μου πεις δύο λόγια και για τη συνεργασία σου με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο τον Διονύση Γεροντή. Είναι και ο Μανώλης Ρακιτζάκης, είναι δύο οι πρόεδροι. Ο κύριος Μανώλης. Το ξεχνάμε συνέχεια, αλλά νομίζω ότι κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά και οι δύο. Προσπαθούν πάρα πολύ, τώρα τους έχει χτυπήσει και αυτούς η πανδημία. Έχουμε καταπληκτική συνεργασία νομίζω. Είναι και ευχαριστημένοι και αυτοί από το δικό μου έργο και εγώ από το δικό τους. Βασίλη, πού αφιερώνεις την αίτητη σου πορεία στις 7 αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Θα ήθελες σε κάποιον να την αφιερώσεις? Εντάξει, κοίταξε. Αυτή η πορεία πρέπει να πούμε χίλια μπράβο στους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση. Χωρίς αυτούς δεν θα φαινόταν το έργο του προπονητή. Ούτε το έργο της διοίκησης. Αυτοί δίνουν τα πάντα, όπως σου είπα και πριν, με τις δουλειές σου. Πρέπει να είσαι, για να είσαι ποδοσφαιριστής ερασιτέχνης, πρέπει να είσαι άρρωστος. Πρέπει να είσαι άρρωστος με το ποδόσφαιρο. Να το γουστάρεις. Πρέπει να το γουστάρεις αυτό που κάνεις, γιατί είναι πολλά. Έχεις καθολική συμμετοχή των παικτών στις προπονήσεις? Ερχόντουσαν όλα τα παιδιά? Ναι. Δεν έχω κανένα παράπονο. Προσπαθούν πάρα πολύ. Αν και εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες εδώ πέρα με το γήπεδο ορισμένες φορές. Νομίζω ότι όμως η παρουσία τους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Γιάννη, εσύ η συνεργασία σου με το team, με το Σωτήρι το Ρίζο, με το Σωτήρι το Σκλάβο? Μόλις πάω πολύ καλά. Μόλις έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τα παιδιά, με τους παίχτες σίγουρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εγώ τουλάχιστον από όλα τα παιδιά και από τον Νίκο τον Λουρί, το συνεργάτη μου, και από τον Σωτήρι το Σκλάβο και με τον Ρίζο που μιλάω και με τον πρόεδρο τον Κρυπάνη. Μόλις πιστεύω υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και γι' αυτό είμαι στην τρίτη χρονιά της ομάδας. Βασίλη, εάν ήσουν δημοσιογράφος και σου έλεγα να ρωτήσεις τον Γιάννη το Σκαρπέλη, τι θα ήθελες να μάθεις για την ΑΕ Περιστερίου και για τον Γιάννη Σκαρπέλη? Όλα τα ξέρει. Τα ξέρω σχεδόν όλα. Θα τον ρώταγα... Που κάνουμε κρυφές προπονήσεις. Ακριβώς, που κάνουμε μικρές προπονήσεις. Γιάννη, εσύ. Να ρωτήσεις τον Βασίλη, Είσαι δημοσιογράφος και τι θα ήθελες να μάθεις για τον Ιπποκράτη? Τι να σου πω, η αλήθεια είναι εδώ που είμαστε τόσο κοντά, σχεδόν ξέρουμε τα περισσότερα. Και για τη μία ομάδα, για την άλλη, για τον Ηρακλή,
που έχουμε, η αλήθεια είναι ότι και με τις τρεις ομάδες έχουμε πολύ καλή σχέση. Αυτό και είναι. Με τον Ήφαιστο, εντάξει, που... Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Κάτι είναι ένα φαινόμενο που σπανίζει. Και τα γραφεία είναι δίπλα. Το ένα δίπλα στο άλλο. Τα σώ σπανίζει. Αυτό δηλαδή είναι λίγες οι ομάδες που το έχουν. Και ειδικά, καλά, σε σχέση με παλιότερα, δεν το συζητάμε. Είναι η μέρα με την νύχτα. Παλιά οι προπονητές δεν μιλάγανε μεταξύ τους. Εμείς πίνουμε κάθε μέρα καφέ σχεδόν. Και με τις διοικήσεις δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε πλάκα, δεν είναι ότι υπάρχει. Γιάννη, για να είμαι ειλικρινής, όταν πήρα τηλέφωνο τον Βασίλη για τη συνέντευξη και του είπα ότι θέλω να είσαι κι εσύ, μου είπε. Με τα χίλια. Νομίζω θα με έβριζε, γιατί συνέβη. Γιάννη, αν είχε τη δυνατότητα να πάρει δύο παίκτες από τον Ιπποκράτη, να του εντάξει στο δικό σου ρόστερ. Στο δικό μου ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετούς καλούς παίχτες, ναι. Και ποιοτικούς και καλά παιδιά. Εντάξει, δεν αλλά σου θέτω αυτό δύο το... Δύο παίχτες. Εντάξει, επειδή το Τζαγρί θα δουλεύω εγώ, που είναι και ωραίος αριστεροπόδαρος παίχτης, έχει καλό παιδί. Και... Τι να σου πω, και ένα άλλο. Πες κάτι, και... θέλω να σκεφτώ την ανταλλαγή μετά που θα με ρωτήσει εμένα. Θα κάνουμε ανταλλαγή τώρα. Και ποιον άλλον. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί παίχτες. Δηλαδή, πω... Άρα θα έπαιρνες μόνο τον Τσαγρή, έτσι. Και τον Πολυχρόνη, που είναι και αυτός αριστεροπόδαρος. Μ' αρέσουν τέτοιοι παίχτες. Ωραία. Βασίλη. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίζει στην Ένωση είναι ο Γαζεπίδης. Κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του που κάθεται και παίζει στη β' κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά είναι και ο Διονύσης Χαλκιάς που και αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ αξιόλογο, είναι καλός ποδοσφαιριστής, έχει στοιχεία πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές κάνουν τη διαφορά στην ομάδα του Γιάννη. Βασίλη, φοβάσαι... Εννοώ πως θα εμφανιστεί η ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από αρκετό χρονικό διάστημα αποχής. Ότι δεν ξέρεις πως θα παρουσιαστείς. Είναι λογικό. Νομίζω ότι όλοι οι προπονητές τώρα είμαστε σαν αμένα κάρβουνα, λέω λόγος, για το πως θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές στην επανέναρξη. Σου είπα, έχουμε δώσει εμείς σαν προπονητές, αυτό που περνάει από το χέρι μας το έχουμε κάνει. Έχουμε δώσει τα προγράμματά μας. Έχουμε μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές στο τι θέλουμε να κάνουμε. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε ο Ιπποκράτης αγωνιστικά προβλήματα, υπήρχαν προβλήματα τραυματισμών. Είχαμε πολλά προβλήματα, γι' αυτό σου είπα και μπορείς να μου τα αναφέρεις και εσύ, Βασίλη. Γι' αυτό σου είπα ότι θα μας ευνοήσει εμάς τη διακοπή και ας είμαστε σε πολύ καλό mood. Δηλαδή, είχαμε το σπάσιμο του χεριού του Νίκου του Σαγρή. Είχαμε προβλήματα με τον Βαλεντίνο τον Λουκάκη που είχε αυτό πρόβλημα με τα πλευρά του. Είχαμε παιδιά που δεν είχαν βρει ρυθμό, τον Παναγιωτάκη, τον Πολυχρόνη που ήταν φαντάρος και ήρθε τώρα στην Αθήνα. Και άλλα παιδιά, είναι πάρα πολύ. Ο Δρυμάλας που είχε το πρόβλημα με στον νόμο του. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα ο χρόνος θα τους δώσει το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να παρουσιαστούν και να είναι έτοιμοι. Εσύ Γιάννη, έχεις... και εσύ δεν ξέρεις πώς θα... Έχουμε αρκετά προβλήματα, εμάς... Κανείς δεν ξέρει πώς θα έρθουν οι παίχτες. Το καλό με εμάς είναι ότι οι περισσότεροι είναι μικρή ηλικία, οπότε θα ενταχθούν στο προπονητικό πρόγραμμα ακόμα πιο εύκολα. Γιατί ήταν και. Ούτε πολλά κιλά είχαν και ελπίζω να μην γυρίσουν με πολλά κιλά. Αλλά το καλό είναι ότι είναι μικρή ηλικία. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς θα έρθουν, τι θα κάνουν, αν έχουν κάνει το πρόγραμμα που έχουμε δώσει και πώς θα τους βοηθήσει και αυτό το πρόγραμμα. Γιατί όλοι μην γελιόμαστε. Κανείς δεν ξέρει 100% που κυμαίνεται. Ναι, μεν έχουμε μια γνώση, ένα κομμάτι που δώσαμε και θα πάμε προς εκεί, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε για να ξέρουμε ακριβώς όλο το οργανόγραμμα και να τους δώσουμε ακριβώς να ξέρουμε πώς θα έρθουν. Το καλό είναι ότι είναι μικρή σε ηλικία και μπορεί να επανέλθουν πιο γρήγορα. Αυτό είναι το καλό. Θα ήθελα τώρα, Γιάννη, τη γενική εικόνα του φετινού πρωταθλήματος. Το οποίο πρωτάθλημα, οι 7 αγωνιστικές που έγιναν χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Ναι, αυτό ήταν πολύ κακό για τα σωματεία. Γιατί πιο πολλά είναι τα έξοδα που είχαν παρά τα έσοδα. Γιατί δεν είναι ένας μήνας που κλείνουν. Φανταστείτε ότι είναι 5-6 μήνες από πριν, γιατί είναι και ο Μάρτιος. Ανοίξαν, δεν ανοίξανε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Οπότε είναι μεγάλο το πλήγμα που έχουν όλες αυτές οι ομάδες, οι ερασιτεχνικές ομάδες, από τη διακοπή. Και που δεν λειτουργούν και οι ακαδημίες. Δεν λειτουργούν οι ακαδημίες. Δεν λειτουργήσαν σχεδόν καθόλου οι ακαδημίες. Μην γελιόμαστε. Το ότι λένε ότι είναι ένας μήνας δεν είναι ένας μήνας. Είναι πολύ παραπάνω. Γιατί βάλε Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, είναι 6-7 μήνες. Αυτά τα σωματεία, τα περισσότερα ερασιτεχνικά σωματεία τα σκοτώνουν. Αυτό που έχουν κάνει. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω περαιτέρω για τα υπόλοιπα. Για το πολιτικό κομμάτι. Για το πολιτικό κομμάτι. Βασίλη, εσύ η δική σου γνώμη. Τα ίδια θα πω κι εγώ. Πάρα πολύ δύσκολα για τα σωματεία, δεν το συζητάμε. Ματώνουν για να τα φέρουν πέρα. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Τα σωματεία, τουλάχιστον τα δικά μας, είναι βάση των ακαδημιών που λειτουργούν. Από τη στιγμή που δεν λειτουργούν ακαδημίες, πώς περιμένουν να λειτουργήσουν μετά οι ιατρικές ομάδες. Και ειδικά κάποιες ομάδες που είχαν και χορηγούς. Πού να χορηγούς είναι κλειστά τα γήπεδα, όταν δεν μπαίνει κόσμος. Γιατί εδώ στο Περιστέρι, κάναμε τα μέτρα ότι μας είχαν πει, τα κάναμε 100%. Δεν υπήρχε. Σου λέγανε αυτό, αυτό και αυτό και τα κάναμε όλα. Δεν υπήρχε κάποιος να μπει χωρίς να μετρηθεί π.χ. ένα μικρό κομμάτι. Όλα τα μέτρα για να είμαστε σωστοί εμείς, ώστε να μας φερθούν και σωστά. Εντάξει, είμαστε ίσως το πρώτο πράγμα που θα μας πρωτοποιήσουμε. Και από την άλλη, μιλάμε τώρα για ερασιτεχνικά σωματεία. Εδώ εμείς δεν έχουμε φανατικούς οπαδούς. Θα μπορούσαν να ανοίξουν τα γήπεδα να είναι 50, 60, 70 άτομα. Ώστε να βγάζει κάθε διοίκηση τα λειτουργικά έξοδα. Έτσι κι αλλιώς θα έχουν τόσο μεγάλο χώρο απόστασης. 2000 καθένας καθίσμα. Και θα ήταν τα πράγματα πολύ ομαλά. Βέβαια, όλα αυτά τα μέτρα υπάρχουν πάρα πολλά παράλογα πράγματα και εμείς συζητάμε τώρα για ένα κομμάτι που θέλουμε εμείς. Είναι τόσα πολλά παράλογα που έχουν πάρθει μέτρα, έτσι ώστε να είναι δύσκολο να δούμε και τα λογικά. Βασίλη, όταν παίζετε αντίπαλοι, επειδή είστε φιλαράκια, βάζετε και στοίχημα, δηλαδή αυτός που θα κερδίσει θα κεράσει μετά, υπάρχει... Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παίξει ένα παιχνίδι αντίπαλοι στο φιλικό, που το κάναμε ισοπαλία μόνοι μας για να μην κεράσει κανένα. Πλάκα κάνω. Εντάξει, δεν έχουμε παίξει ακόμα σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Σίγουρα όταν θα παίξουμε, αν πρώτα ο Θεός μας φέρει σε αυτή τη διαδρομή, εκεί δεν υπάρχουν φιλίες, το ξέρουμε και οι δύο. Τσακωθούμε στο γήπεδο με όλο ο κόσμο. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, δύσκολο δεν είναι, μωρέ, εντάξει. Μέσα στο γήπεδο είσαι διαφορετικό. Ναι, μπορεί να τσακωθώ με τον Βασίλη, μετά πιούμε καφέ. Είναι, τελειώνει το τέτοιο. Ό,τι γίνει μέσα στο γήπεδο τελειώνει. Ο καθένας πάει να κερδίσει τον άλλον με τα δικά του όπλα, με τα αθλητικά δικά του όπλα. Αλλά εντάξει. Γιάννη, κλείνοντας, τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθλους. Η Αθλητική Ένωση Περιστερίου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα παρουσιαστεί διαφορετική, θα διεκδικήσει να έχει μια καλύτερη πορεία από τις 7 αγωνιστικές που έχετε, την πορεία που είχατε μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πορεία, γιατί έχουμε και ποιότητα ως παίχτες και δουλεύουμε πολύ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές από τα παιδιά ζητάω κάθε φορά το παραπάνω, είμαι αρκετά απαιτητικός. Αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε πολύ καλύτερη πορεία, γιατί το δικαιούμαστε, είμαστε καλοί, δεν είναι ότι είμαστε... Θεωρείς τη βαθμολογική θέση πλασματική? Αυτή τη στιγμή η βαθμολογική θέση είναι σωστή, δεν θα πω όχι. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς από κάποιες ομάδες από τα 5 παιχνίδια καλύτερα που χάσατε, μπορούσατε να κερδίσετε ένα από τα 5 ή δύο από τα 5? Για μένα, στο δικό μου μυαλό, ένα παιχνίδι ήταν που για μένα ήταν μεγάλη γκέλα. Δεν θέλω να πω ποιο, τι και γιατί. Και ίσως μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από ένα δυνατό παιχνίδι που είχαμε με τους πρωτοπόρους. Αλλά εκεί δεν το βάζεις. Αλλά ένα παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε. Ήμασταν. Δηλαδή, τους χαρίσαμε. Άλλο ένα παιχνίδι που χαρίσαμε. Δηλαδή, φέτος έχουμε χαρίσει πολλά παιχνίδια. Τα λάθη που έχουμε κάνει, τα δώρα που έχουμε κάνει, φέτος είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά. Αλλά πιστεύω ότι με τον επανάληψη, εφόσον γίνει, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε κι εμείς. Πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα έχουμε κανένα θέμα να μείνουμε κατηγορία και θα είμαστε αρκετά καλοί. Ανταγωνιστικοί. Και ανταγωνιστικοί και αρκετά καλοί. Το πιστεύω αυτό.
Βασίλη, εσύ θεωρείς κάποια ομάδα την έκπληξη του ομίλου και κάποια ομάδα, ενώ την περίμενες ψηλότερα στη βαθμολογία, βρίσκεται πιο χαμηλά πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Υπολόγιζες ότι θα βρίσκεται πιο ψηλά και είναι τελικά πιο χαμηλά, και αν θεωρείς κάποια ομάδα έκπληξη, δεν την υπολόγιζες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ότι θα βρίσκεται τόσο ψηλά? Θα σου πω ένα πράγμα. Όλοι στην αρχή του πρωταθλήματος, επειδή είχαμε δει και ότι η βάση του κυπέλου του πρώτου γύρου, ότι είχαμε κερδίσει εύκολα τον Ατρόμητο Χαλανδρίου 4-0, και αυτό το σκορ νομίζω στα μάτια τα δικά μου δεν αντιπροσωπεύεται τόσο πολύ την ομάδα του Ατρόμητου Χαλανδρίου. Όλοι είχαν πει ότι είναι πρώτο φαβορή. Για μένα δεν ήταν έτσι. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι δίκαια αρκετά ψηλά και νομίζω ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά. Όπως πιστεύω και η Ένωση, όχι λόγω του Γιάννη, επειδή είναι ο Γιάννης και φίλος μου και είναι και εδώ. Νομίζω ότι έχει να δώσει πράγματα στον όμιλο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι ομάδες που ξεχωρίζουν, στις είπα και πριν, είναι ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, είναι η Αθηναίδα, είναι σίγουρα η Άμυλα. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι που κάναμε εμείς με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου που κερδίσαμε εκεί είναι η μεγαλύτερη νίκη της ομάδας μέχρι τώρα. Εντάξει, σίγουρα σαν όνομα που κερδίσαμε την Άμυλα και βάσει το ρόστερ της Άμυλας κτλ. Φαίνεται ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη στον όμιλο. Αλλά το πιο δυσκολότερο παιχνίδι ήταν στον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Κερδίσαμε πάρα πολύ δύσκολα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Ηλία Πολεμού. Γιάννη, εσύ, αν. Το ίδιο ερώτημα και σε σένα. Αν θεωρείς κάποια ομάδα. Όχι, ομάδα αυτή που είναι εκεί, πίστευα θα είναι ψηλά και ο Ιπποκράτης. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και η... Α, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες ο Ιπποκράτης. Δεν περίμενα ότι θα είναι πρώτη θέση, αλλά περίμενα ότι θα είναι ψηλά. Περίμενα ότι θα πάει αρκετά καλά. Γιατί βλέπω τι γίνεται. Για μένα δεν είναι έκπληξη ο Ιπποκράτης, ούτε η Άμυλα, γιατί η Άμυλα το ίδιο έχει καλούς παίκτες και πολύ καλό προπονητή. Η Αθηναίδα περίμενα με το ρόστερ που έχει και τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης που ήταν ντεμί-ντεμί, όπως και ο Ηρακλής περίμενα ότι θα είναι ψηλά. Αυτή η ομάδα που περίμενα να είναι πιο ψηλά και δεν είναι, πίστευα είναι η Πεύκη για μένα. Ναι. Για έτσι όπως την έχω δει, έτσι όπως είδα και άλλα παιχνίδια της Πεύκης, όπως είδα και με εμάς που ήταν, πίστευα ότι θα είναι αρκετά πιο ψηλά γιατί έχει πολλή ποιότητα και ως ομάδα και προσπαθεί να παίξει και έχει και ικανούς ποδοσφαιριστές, αρκετά καλούς. Βασίλη, το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους. Μήπως ο Ιπποκράτης τη φετινή σεζόν κάνει το 2-2, δηλαδή από την γάμα κατηγορία να βρεθεί στην Α Αθήνας? Σίγουρα αυτό είναι ευχής έργων. Ούτε εμείς δεν το φανταζόμασταν πέρσι τουλάχιστον ότι θα γίνει αυτή η κουβέντα τουλάχιστον, έστω και σαν κουβέντα. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Νομίζω ότι στην επανέναρξη, όταν αυτό γίνει, θα παρουσιαστούμε ακόμα πιο καλοί, γιατί έχουμε δέσει γενικά όλοι μαζί σαν ομάδα. Οι νίκες, ξέρεις ότι φέρνουν τις ομάδες πιο κοντά. Στις ήττες πρέπει να είμαστε ακόμα πιο κοντά. Σίγουρα θα έρθουν και στραβοπατήματα. Εγώ θεωρώ στραβοπάτημα το παιχνίδι μέσα στον Παράδεισο που ήρθαμε ισοπαλία. Το είχα δηλώσει και τότε. Άρα θεωρώ ότι μπορούσαμε να είχαμε σύνα 2 βαθμούς ακόμα. Γιατί και εγώ είμαι πολύ απαιτητικός από τους ποδοσφαιριστές δικούς μου. Πιστεύω ότι καλώς έχονται των πραγμάτων θα συνεχίσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και όπου βγει. Δεν βάζουμε τα βάνη στην ομάδα. Γιάννη, έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες, άλλα παιχνίδια? Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια. Το 80% των ομάδων που είναι στον όμιλό μας τους έχω παρακολουθήσει. Ενώ και από άλλους ομίλους, από άλλη κατηγορία. Και από άλλες κατηγορίες. Και εκεί μ' αρέσει να πηγαίνω στο γήπεδο. Αρκετές ώρες στο γήπεδο. Έχεις παρακολουθήσει τον ύφεστο Περιστερίου? Τον ύφεστο τον έχω παρακολουθήσει. Τον είδα πέρα ότι τον έχω δει και εδώ στην έδρα μας. Τον έχω δει εκτός έδρας πέπες με τον Άταλο γιατί την επόμενο παιχνίδι παίζαμε εμείς κύπελο. Είναι πολύ καλή ομάδα και ο ύφεστος. Έχει. Πολύ ομοιογένεια, παίζει σωστό ποδόσφαιρο. Ό,τι φαίνεται, γίνεται πολύ σωστή δουλειά εκεί και βέβαια είναι μια ομάδα που δεν είναι τώρα στην άλλη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που είναι ιστορική, μετράει και φανέλα, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή δεν είναι έκπληξη και εκεί. Εσύ, Βασίλη, έχεις παρακολουθήσει από άλλους ομίλους, από άλλη κατηγορία, άλλες ομάδες? Όχι, εγώ δεν έχω παρακολουθήσει από άλλους ομίλους. Τον ύφεστο τον έχω δει και εγώ.
Μ' αρέσει το έργο που κάνει ο coach, γιατί και εδώ πέρα... Ο Λευτέρης ο Αλεξάκης. Ναι, ναι. Και εδώ φανήκαμε λίγο χαζοί όλοι, που βγήκαμε και είπαμε ότι θα είναι πρώτο φαβορί για να πέσει. Ο Ήφαιστος, βεβαίως. Και αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ηφαίστου. Μετά είναι και μια ομάδα που, η οποία έχω παίξει και ξέρω τη φανέλα τη ομάδα. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, μετά την αποχώρηση του Θοδωρή Τρανού και φύγαν και κάποιοι παίκτες. Φύγανε και τα σημαντικά κλειδιά στην ομάδα. Αυτό φαίνεται ότι δεν επηρέασε καθόλου την ομάδα και ο coach είναι ένας προπονητής που έχει ξανάρθει στον Ηφαίστο, ξέρει τη φανέλα της ομάδας. Και βλέπω ότι δουλεύει με πολύ νεαρά παιδιά και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο, του έχει βγει και ελπίζω εγώ να συνεχίσει στο ίδιο έργο. Γιάννη, να σε ρωτήσω από τις μεγάλες ομάδες, από τις επαγγελματικές ομάδες, ποια ομάδα υποστηρίζεις? Είσαι ατρόμητος? Τον ατρόμητο τον αγαπάω, άλλο δεν είναι άλλο το άλλο. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που υποστηρίζω. Εντάξει, ο ατρόμητος, είπαμε τον αγαπάμε για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια βλέπω. Μένα μου αρέσει περισσότερο να βλέπω. Από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό να βλέπω. Εντάξει. Στην Αγγλία? Στην Αγγλία, ίσως είμαι με τη Λίτς αυτό εδώ την περίοδο. Που μου αρέσει περισσότερο όπως παίζει. Ισπανία, Γερμανία, Bayern, Barcelona. Εντάξει. Είμαι λίγο περίεργο στι τέτοιε. Στη Γερμανία θα είμαι με τη Σεμπάολη. Εντάξει, είναι λίγο. Δεν έχω συγκεκριμένα τέτοια, αλλά τα βλέπω όλα τα πρωταθλήματα και τα παρακολουθώ, μου αρέσουν. Δηλαδή, κοιτάω πράγματα. Ποιο πιστεύει ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα, αυτή το στιγμή... αγγλικό, το γερμανικό, το ιταλικό, και το ισπανικό? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι, αν και έχουμε τη φιλοσοφία, μου αρέσουν τα ισπανικά, ξέρω να μιλάω κιόλα. Πιστεύω το πιο ανταγωνιστικό αυτή τη στιγμή πρωτάθλημα είναι το ισπανικό. Αν και βέβαια, πολύ μπροστά στο ποδόσφαιρο για μένα είναι οι Γερμανοί. Είτε το πιστεύουν είτε όχι, είναι μπροστά ποδοσφαιρικά σε πολλά κομμάτια. Δηλαδή, βλέπεις έναν αγώνα ποδοσφαίρου και παίρνεις 100 πράγματα. Ωραία. Και να σου θέσω ένα δίλημα, Ρονάλντο ή Μέση? Εντάξει. Όποιος πιστεύει ότι γίνεται σύγκριση μεταξύ αυτών των παιχτών είναι χαζομάρα. Αυτό είναι για τα μικρά παιδιά να πούνε ποιος είναι καλύτερος, χειρότερος. Εντάξει. Ρονάλντο Μέση είναι για να το χαιρόμαστε όλοι και για τους δύο παίχτες. Δεν μπορεί να πεις ο ένας είναι καλύτερος, ο άλλος χειρότερος. Ο καθένας έχει, ναι, μεν του αρέσει περισσότερο ένας, περισσότερο άλλος, αλλά και οι δύο παίχτες αυτοί είναι για να τους χαιρόμαστε. Και όσο μπορούμε να τους χαιρόμαστε το θέμα. Βασίλη, εσύ τι ψηφίζεις, Ρονάλντο ή Μέση? Εγώ, σαν φανατικός οπαδός που είμαι της Αργεντινής, γιατί είμαι οπαδός της Αργεντινής, πάω στο Μέση. Αν και μας τα χαλάει λίγο με την εθνική Αργεντινής, δεν πειράζει. Πιστεύω κάποια στιγμή να φέρει ένα κύπελο τουλάχιστον. Εσύ ποια ομάδα έτσι υποστηρίζεις ή ποιο πρωτάθλημα σου αρέσει, ποιο παρακολουθείς περισσότερο? Εντάξει, για μένα το ξέρουν όλοι ότι είμαι φανατικός οπαδός του Ατρομήτου. Δεν το κρύβω κιόλας, δεν μ' αρέσει να το κρύβω κιόλας. Από εκεί και πέρα, σαν πρωτάθλημα με ρωτάς. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά γενικά και τα πρωτάθλημα και της Αγγλίας και της Γερμανίας. Εντάξει, η Μπάγκερν έχει ξεφύγει λίγο με την Ντόρτμουντ και της Ισπανίας. Αυτά τα τρία πρωταθλήματα. Νομίζω ότι το αγγλικό είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό σαν πρωτάθλημα. Έχει ανέβει ένα παραπάνω. Αυτή τη στιγμή για πολλούς έχει πέρα από τέτοιους και πολύ καλούς προπονητές, άμα δεις που είμαστε και εμείς τέτοιο. Πέρα ότι έχει τα καλύτερα ονόματα και παίχτες πιο εγνωσμένης αξίας, αλλά εντάξει, ίσως είναι λίγο παραπάνω. Για τον Ατρόμητο, Γιάννη, και τη φετινή του πορεία έτσι στη Super League. Εντάξει. Τι να πω για τον Ατρόμητο. Θέλω να πω, τον έχεις παρακολουθήσει? Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ, μην πω ψέματα, ούτε τον Ατρόμητο, ούτε καμία ομάδα, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε Αθηναϊκό, ούτε καμία ομάδα. Προτιμάς το ξένο πρωτάθλημα, τα ξένα πρωτάθλημα. Τον Ολυμπιακό έχω παρακολουθήσει πολύ. Προτιμάς να βλέπεις κανονικό ποδόσφαιρο? Προτιμάμε να βλέπουμε, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα κάποια ωραία παιχνίδια. Π.χ. και ο Ολυμπιακός παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορώ να πω ότι δεν παίζει, ίσως παίζει το καλύτερο. Και ο ΠΑΟΚ, όλες αυτές οι ομάδες. Εντάξει. Τώρα για τον Ατρόμητο, κάθε φορά για να κάνει κάτι παραπάνω πρέπει να σπάσει το ταβάνι του. Γιατί άμα δεν σπάσει το ταβάνι του, δεν θα πάει παραπάνω. Εντάξει. Εσύ, Βασίλη, η δική σου. Εντάξει, νομίζω ότι με την έλευση του καινούργιου προπονητή, που είναι παλιός πλέον στον Ατρόμητο, είχε έρθει και τις προάλλες,
τις προάλλες, πριν κάποια χρόνια. Νομίζω ότι μπαίνουν πάλι οι βάσεις ώστε να γίνει κάτι καλό, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, με κάποια παρένθεση την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό που λέει και ο Γιάννης, ότι πρέπει να σπάσει το ταβάνι η ομάδα πλέον για να πετύχει το κάτι παραπάνω που θέλουμε εμείς οι οπαδοί του Ατρομήτου. Αν δεν σπάσει το ταβάνι, δεν θα γίνει το παραπάνω βήμα. Άμα είναι να μένουμε εκεί που είμαστε, στη μιζέρια μας, θα μένουμε στη μιζέρια μας. Έτσι είναι. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθούμε υγεία, πάνω απ' όλα. Και το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσουν η αγωνιστική δραστηριότητα και να μπορούμε να τα λέμε πιο συχνά. Πιο συχνά. Και να έχουμε να πούμε περισσότερα αγωνιστικά πράγματα. Αγωνιστικά. Γιατί τα γύρω-γύρω είναι καλά. Αλλά τα αγωνιστικά πάνω στα αγωνιστικά. Και να πραγματοποιηθούν και οι στόχοι σας και των δύο ομάδων με την επανάληψη του πρωταθλήματος. Μακάρι. Αυτό είναι. Όχι, ο ένας τον άλλον είναι δεδομένοι. Αυτή είναι σίγουρη. Εμείς να ευχαριστήσουμε εσένα κυρίως που και όλα τα άλλα τα site που τρέχετε μέρα νύχτα στα γήπεδα για να μας κάνετε εμάς να ξεφύγουμε λίγο από τη μίζερια και την πανδημία. Αυτό είναι. Λίγο. Να είστε καλά. Λίγο ποδοσφαιρικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.